Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, για να συζητήσουμε. Ανάτος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Αδυνατισμένος, αδυνατισμένος. Έχει ρέψει από τη δουλειά, κύριε Θεοχάρη. Ναι, τώρα. Ναι, ναι. Πήγε... Μα όντως, ήταν το Υπουργείο Τουρισμού κάποτε, ήταν Υπουργείο Πολυτελείας. Τώρα είχε σίγουρη επιτυχία και τώρα ξαφνικά βρέθηκε και έπεσε πάνω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, δύσκολο πράγμα. Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή, αλλά όλοι μας έχουμε ευθύνη αυτή την περίοδο να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα η τουριστική σεζόν. Για να δούμε, πώς θα ξεκινήσει λοιπόν, τι λέτε εσείς. Τώρα, δύο εβδομάδες που έχουν χαλαρώσει τα πράγματα και ετοιμάζονται κτλ. Έχουμε καμιά εικόνα από το εξωτερικό που κάτι πιο σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν 2-3 εβδομάδες που λέμε πάνω όλα παιδιά, δεν θα μείνει τίποτα. Τώρα τι λέμε? Εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα που φυσικά εξελίσσονται. Το πρώτο είναι το δικό μας εσωτερικό άνοιγμα, ότι φαίνεται ότι δεν δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα ή εξάρσεις από ό,τι παρακολουθούμε και εμείς τους ειδικούς. Φαίνεται ότι προχωράμε ομαλά, γιατί αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τουρισμό. Έτσι, ασφαλώς. Αν κάτι πήγαινε στραβά θα είχαμε ζητήματα. Επίσης φαίνεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες είναι σε μια κάθοδο και αρχίζει η συζήτηση και στις υπόλοιπες χώρες να περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι συζητάμε με τους δημοσιογράφους εκεί και νομίζω ότι το κλίμα έχει αλλάξει άρδιν τις τελευταίες εβδομάδες. Το βλέπουμε και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή με τους ομολόγους μου που συζητάω, όλοι αρχίζουν και σκέφτονται το άνοιγμα. Κύριε Θεοχάρη, να το δούμε λίγο πρακτικά. Έχει δώσει το Υπουργείο ορισμένα βήματα που θα δεχόμαστε χώρες. Ξεκινάμε πρακτικά από τις 15 Ιουνίου με αυτές τις επιτυχημένες χώρες και τις χώρες από τα Βαλκάνια και συνεχίζουμε 1η και 15 Ιουλίου. Υπάρχουν χώρες που αυτή τη στιγμή μας ανησυχούν περισσότερο και μπορεί να μην ανοίξουμε καν ή οι ίδιες να μην στείλουν καν τουρίστες, λέω για παράδειγμα, Μεγάλη Βρετανία? Αυτή τη στιγμή τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν οι χώρες τα περιμένουμε από τους επιδημιολόγους. Ο ΕΟΔΗ έχει ήδη ξεκινήσει, συζητάμε συνέχεια με τον κύριο Αρκουμανέα για το πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και περιμένουμε αρχές της επόμενης εβδομάδας να μας δώσουν και τα κριτήρια και τις επιλογές που πρέπει να γίνουν. Δεν έχω να σας πω συγκεκριμένες χώρες που είναι καλές ή κακές. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη διαδικασία και εμείς ακούσουμε όπως έχουμε ακούσει σε όλα τα κρίσιμα σημεία. Ποια θα ήταν τα πιθανά κριτήρια για να το δούμε έτσι? Δηλαδή είναι η πορεία της πανδημίας σε εκείνη τη χώρα, είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, τι είναι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα αποκλείουμε κάποια χώρα αυτή τη στιγμή ή τα αφήνουμε όλα ανοιχτά? Στην πραγματικότητα εμείς έχουμε δώσει κυρίως στις χώρες που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή την περιοχή μας, την Ευρώπη, τις γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ, την Κύπρο, ακόμα και την Αίγυπτο. Και περιμένουμε οι γιατροί να βάλουν τα κριτήρια. Δεν μπορώ να σας τα πω γιατί δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή η συζήτηση αυτή και σε αυτούς είναι μια συζήτηση τρέχει ανοιχτή. Ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν είναι το ζήτημα να ελέγξουμε τις χώρες αν την πέρασαν βαριά τη διαδικασία ή πιο ελαφριά. Αλλά σε τι κατάσταση είναι τώρα. Σωστά. Και σε τι αλλιώς την Κίνα θα την είχαμε αποκλείσει από την αρχή. Εντάξει, ναι. Έτσι, ακριβώς. Να δώσετε μια απάντηση και σε όσους, ας πούμε, είναι λίγο καχύποπτοι, που μπορεί να μην είναι άμεσα εντασσόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και σου λέει, μήπως τώρα για να ανοίξει η οικονομία και να προχωρήσουν τα θέματα του τουρισμού, φέρουν πιο εύκολα ανθρώπους από χώρες χωρίς πάρα πολλά μέτρα? Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ? Είμαι κατηγορηματικό σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή εμπιστευτήκαμε τους ειδικούς. Από την πρώτη στιγμή αυτή η εμπιστοσύνη δικαιώθηκε. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι. Η κυβέρνηση τους ακούει. Γι' αυτό σας λέω, για παράδειγμα, ότι ούτε τα κριτήρια μπορώ να σας τα πω, ούτε τις χώρες. Γιατί ακριβώς περιμένουμε από τους ίδιους να μας πούν. Εάν μας πούν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει, θα το αλλάξουμε σύμφωνα με τις συμβουλές του. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι προβλέψεις. Πέρσι είχαν 30 εκατομμύρια τουρίστες και 18 δις έσοδα. Έτσι δεν είμαι, χοντρικά, εκεί δεν είμαι? Ναι. Φέτο πού θα είμαστε? Όπως το λέτε. Πού θα είμαστε? Φέτος θα είμαστε, και αυτό είναι αυτό το οποίο με κάνει και ανησυχώ και τρέχω συνέχεια για να βγει όλο αυτό το σχέδιο. Είναι ένα πολύπλοκο σχέδιο, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, και για να θωρακιστεί η χώρα και για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και για να έρθει ο κόσμος απ' έξω. Φέτος θέλουμε να μην υπάρξει ούτε ένας φιλοξενούμενος τουρίστας ο οποίος θέλει να έρθει
στη χώρα μας και να μην μπορέσει να το κάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο μας είναι αυτή τη ζήτηση που μέσα στη μικρή πίτα φαίνεται αυξημένη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μίλησα με την Delta Airlines. Ξεκινάει πτήσεις από 16 Ιουλίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουν και αυτοί μια αυξημένη ζήτηση για Ελλάδα. Σκέφτονται να βάλουν από πόλεις που δεν είναι παραδοσιακά εκεί που είχαμε τις πτήσεις, Σικάγο, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη. Σκέφτονται να εμπλουτίσουν και με άλλες πόλεις. Τέλος πάντων, επειδή αυτό υπάρχει πολύ σκέψη, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα πρέπει να ληφθούν πάρα πολλές αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα, με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους που δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς σαν χώρα. Η σεζόν τρέχει. Εν τω μεταξύ, για τα πρωτόκολλα, έχετε δει ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες μικρότερων τουριστικών μονάδων να μπορούν να τα χειριστούν? Υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει διάθεση? Τι εκλαμβάνετε εσείς? Στην πράξη θα γίνουν όλα? Στην πράξη τα πρωτόκολλα αυτά δεν είναι κάτι που ευνηδιάζει τους ξενοδόχους. Έχω μιλήσει με αρκετούς αυτή την περίοδο, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να παίρνουμε μια εικόνα από όλα τα επίπεδα, μικρά ξενοδοχεία, μεσαία και μεγαλύτερα. Και φαίνεται ότι όλοι έχουν τις δυνατότητες να τα υλοποιήσουν. Το πιο δύσκολο, αν θέλετε, στη διαδικασία είναι κυρίως η εκπαίδευση του προσωπικού. Εκεί είναι αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Αυτό ένα ξενοδοχείο που έχει 200 ανθρώπους και το διπλανό του που έχει 8, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ποιος θα τους εκπαιδεύσει? Ποιος ελέγχει ότι είναι εκπαιδευμένοι? Αυτό θα γίνει με μια διπλή διαδικασία. Θα εκπαιδευτούν αρχικά οι υπεύθυνοι των περιοχών που ορίζονται μέσα στα πρωτόκολλα ότι πρέπει να υπάρχουν, και αυτοί μετά οι ίδιοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους, γιατί έχουν και την ευθύνη να βγει σωστά όλη η διαδικασία. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος του τουρισμού, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, φέρθηκε με υπευθυνότητα, πήρε στα σοβαρά το ζήτημα και τήρησε ό,τι χρειαζόταν. Το ίδιο θα κάνει και ο κόσμος του τουρισμού. Κύριε Θεοχάρη. Και για χάρη της φήμης του ίδιου του ξενοδοχείου ή της επιχείρησης, αλλά και για χάρη της χώρας. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Να βάλουμε ορισμένα πρακτικά ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το Ελευθέριος Βενιζέλος και θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου. Άλλα αεροδρόμια περιφερειακά να δέχονται πτήσεις τσάρτερ, πότε θα ανοίξουν? Αμέσως μετά. Αυτό που ανακοινώσαμε στο Restart Tourism είναι ότι στις δύο ημερομηνίες που ανοίγουμε, 15 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, θα έχουμε δύο διαφορές. Η πρώτη είναι ότι στις 15 Ιουνίου θα έχουμε συγκεκριμένη λίστα που θα επιτρέπεται, ενώ στις 1η Ιουλίου θα ανοίξει ο αριθμός των χωρών, θα έχουμε μια πολύ ευρύτερη λίστα και ίσως μόνο κάποιες εξαιρέσεις. Και στις 15 Ιουνίου θα έχουμε μόνο τον Ελευθέριο Βενιζέλο και από 1η Ιουλίου θα έχουμε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Με Τουρκία έχετε κατά νου κάτι να ανοίξετε σύνορα, διότι από εκείνη τη μεριά υπάρχει κόσμος που το ζητάει? Φυσικά υπάρχει κόσμος από όλες τις χώρες. Ξέρετε, βγήκαν κάποιες λίστες, ας το πούμε, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, σχέση με την πραγματικότητα, με την έννοια ότι περιμένουμε τους γιατρούς. Και οι Φιλανδοί που δεν είναι μέσα, αμέσως μου στείλαν μήνυμα για ποιο λόγο δεν είμαστε. Να σας πω την αλήθεια, είναι ευχάριστο να βρισκόμαστε στη συζήτηση. Ωραία, άρα δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε κάτι, περιμένουμε τους γιατρούς, όπως σας είπα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω. Άρα δηλαδή πρακτικά μπορεί να ανοίξει με βάση τις γενικές κατευθύνσεις 1η Ιουλίου, εκτός αν μας πούν οι γιατροί και πάει 15 Ιουλίου, για παράδειγμα. Όποιες χώρες μείνουν στη λίστα που δεν θα είναι ανοιχτή μετά την 1η Ιουλίου, θα επανεξετάζεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες, ελπίζοντας ότι θα βελτιώνει την κατάσταση. Μία γραμμή. Αστική ευθύνη για τους ξενοδόχους. Μας έλεγε χθες η κυρία Κυριακού, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Τι σημαίνει αυτό, ότι? Σημαίνει ότι πολλοί από τους ξενοδόχους εξέφρασαν την αγωνία και το προβληματισμό αν θα μπορέσουν να ανοίξουν, και στην περίπτωση που θα ανοίξουν, μήπως οι πελάτες τους κάνουν κάποιες, ας το πούμε, μαζικές μεμονωμένες κινήσεις, να τους ζητήσουν το λόγο γιατί κόλλησε κορονοϊό σε αυτό το ενδεχόμενο. Τους προστατεύετε λοιπόν, εάν είναι ok. Τους προστατεύουμε με διάταξη που περάσαμε την Παρασκευή, ήδη έχει πάρει ΦΕΚ. Και πράγματι δεν έχουν ασκήθη να τηρούν τα πρωτόκολλα. Βέβαια. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.